Να δούμε τι λένε στο μεταξύ οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι λένε ότι θα ζητούν δικαίωση με την καταδίκη όλων των υπευθύνων. Αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της για απόδοση δικαιοσύνης, δηλώνει η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που χάθηκε στην τραγωδία των Δεμπών. Όλη αυτή η παθογένεια που σκότωσε το παιδί μου δεν πρέπει άλλο να υπάρχει γύρω μας. Πρέπει να εμείς να το κάνουμε αυτό, οι πολίτες, να φωνάξουμε και να το πετήσουμε. Είναι αυτό που θα κάνουμε. Θα φωνάζουμε και θα πετούμε μέχρι η κατάσταση αυτή να αλλάξει. Μαρία Καριστιανού ανέφερε το σκεπτικό πίσω από την προσφυγή της στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Σίγουρα υπάρχουν καλοί δικαστές. Το πρόβλημα είναι εάν η κεφαλή της δικαστικής εξουσίας, η οποία διορίζεται από την κυβέρνηση, αν μπορεί να ελέγξει την κυβέρνηση. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι όχι, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, μεροληπτή. Και δεν της έχω και καθόλου εμπιστοσύνη, γι' αυτό και από πάρα πολύ νωρίς στράφηκα προς την Ευρώπη. Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, σε ανάρτησή του καλεί τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε Υπουργό Μεταφορών, σε συνάντηση. Τον καλούμε την Κυριακή και ώρα 11 στην περιφέρεια Λάρισσας να παρευρεθεί και να τον ακούσουμε προσεκτικά και πάντα χωρίς ακρότητες και διαπληκτισμούς στα όσα έχει να μας πει. Εκεί, εκείνη την ώρα, έχουμε συνάντηση 30 οικογένειες των θυμάτων. Θα ήταν χαρά μας να παρευρεθεί και αν οι απαντήσεις του μας ικανοποιούν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πλέον μαζί του. Η μη παρουσία του θα σημαίνει για εμάς την παραδοχή της ενοχής του για ακόμα μία φορά. Οφείλουμε στον κόσμο όλων να μάθει και να ακούσει και τις δύο πλευρές. Και να κλείνει ο κόσμος τι λένε αλήθειες και τι λένε ψέματα. Και ενώ η ποινική έρευνα για τη σύμβαση 717 και την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο συνεχίζεται, άλλα δύο υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ αφέθηκαν ελεύθερα μετά τις απολογίες τους στην Ευρωπαία Ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα, καταβάλλοντας εγκυοδοσία συνολικού ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο τέταρτος κατά σειρά κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει το υπέρογκο ποσό των 800.000 ευρώ ως εγγύηση προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος και ο πέμπτος ποσό ύψους 900.000 ευρώ, ενώ παράλληλα τους έχει επιβληθεί και ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.